τώρα που λες για ιστορίες της ζωής, αυτός ο Αντώνης, ποιος είναι? Ποιος ο Αντώνης? Αυτός που έχεις μια φωτογραφία του στο δωμάτιό σου. Στο χαρτάκι που άφησες έγραφες ότι αυτή και ο άντρας της υιοθετήσαν ένα κοριτσάκι πριν 6 χρόνια. Ναι. Είναι ακόμη μαζί τους, ενώ το έχουνε. Δεν ξέρω. Μάλλον. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι θα αφήσω πίσω το κομμάτι της Άννας και του Χρυσοχώου. Γιατί τώρα το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου είσαι εσύ και το μωρό μας. Είμαστε εδώ για την κλήτευση του κυρίου Ξένου να καταθέσει. Πάρτε τον από εδώ! Πάρτε τον μακριά μου! Είμαι ευτυχώς ήρθες. Ο Ξένος πήγε να με σκοτώσει. Επιμένετε δηλαδή ότι δεν θυμάστε αν είστε ο Κυριάκος Βασιλείου ή αν σκοτώσατε τον Νικήτα Αβράμη? Ναι. Η κυρία Αβράμη, όπως καταλαβαίνετε, δεν το πίστεψε και σε μια ίστατη προσπάθεια να στριμώξει μου. Ψευδομαρτύρησε ότι της ομολόγησε το φόνο του αδελφού της. Ο Παύλος και η Κρίστια τα είχανε. Είχανε σχέση παλιά. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις γιατί δεν σου το είπε η Κρίστια. Τέλος πάντων, πρέπει να φύγω. Ναι, γεια σας. Παίρνω για την αγγελία. Λέγομαι Μάρκος Ιακώβου. Μπορώ να έρθω σήμερα? Ωραία, τι ώρα? Ευχαριστώ. Δεν είναι δυνατός τηλευτός. Μωρό μου, πότε μπήκες, δεν σ' άκουσα. Ξέχασες κάτι πάλι? Όχι τίποτα, απλά μου έλειψες και ήρθα να σου δώσω ένα φιλί. Μωρό μου, πονάς. Συγγνώμη, ναι. Δεν μπορώ να ελέγξω το πάθος μου για σένα. Τέλεια, αλλά έχω και δουλειές να κάνω. Τι έκανες σήμερα το πρωί? Τίποτα. Εδώ σπίτι μου να μάζεψα λίγο. Έκανα και μια λίστα με πράγματα που θέλω να πάρω για το σπίτι. Δεν βγήκες δηλαδή? Όχι. Τώρα θα βγω να πάρω αυτά τα πράγματα που σου είπα. Έχω μια ιδέα. Τι ιδέα? Θες να πάμε ένα ταξίδι? Απαντήστε στην ερώτησή μου, κύριε Ξένο. Γιατί ήρθε να σας βρει στο βουνό η παστινόμος Ανδρέου? Τι είπες? Ότι πίστευε πως κάτι μας έκρυβε για τον Πολυβίου και ήθελε να σε προλάβει, τέλος πάντων, να της τα πεις. Τώρα όμως πρέπει να τους πω την αλήθεια. Να τους πω γιατί ήρθα στο σπίτι σου, τι ακριβώς έγινε και ποιος είσαι. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η ερώτησή σας με την υπόθεση. Δεν καταλαβαίνετε τι σχέση έχει η ερώτησή μου με την υπόθεση, γιατί είπα στην όμως Ανδρέου πήγε να βρει τον κύριο Ξένο στο βουνό, κύριε συνήγορε? Τελικά είστε σίγουρος ότι δεν είστε χαμηλής νοημοσύνης? Εγώ την ειδοποίησα, εγώ της είπα που είμαι και ήρθε να με βρει. Και ο λόγος που το κάνατε? Ήθελα να μάθω πώς είναι μετά από εκείνο το συμβάν. Θέλω να πω. Μετά από την έκρηξη του αυτοκινήτου μου. Λογικό. Κόρη σας είναι, θα ανησυχούσατε για αυτήν. Μετά που σας συνάντησε στο βουνό, είπα στην όμως Ανδρέου, κύριε Ξένο, κατέθεσε στον αστυνόμο Μαλτέζο για την υπόθεση της έκρηξης και αποκάλυψε επίσης ότι είναι η δέσμηνα Βασιλείου.
Ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να παραιτηθεί από το σώμα. Έγινε κάτι στο βουνό, κύριε Ξένο, που την ανάγκασε να υποβάλει την παραίτησή της. Τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, τίποτα. Ο πελάτης μου δεν νιώθει πολύ καλά. Μπορούμε να διακόψουμε για λίγο? Φυσικά. 10 λεπτά. Κύριε Ξένο, είστε καλά? Θέλετε λίγο νερό? Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Μήπως θα διακόψουμε για σήμερα? Θα πούνε, μωρέ, ότι το έκανε επίτηδες. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε. Μας ενδιαφέρει πως είσαι εσύ. Εντάξει. Ορίστε. Άμα χρειαστείτε κάτι, ενημερώστε με. Σίγουρα δεν θα διακόψουμε? Όχι, όχι, όχι. Πάμε να το τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Πάμε να τελειώνουμε. Να πας στο διάολο να πάω να ησυχάσω. Έχεις καμιά ιδέα εσύ, Παστινόνα? Για ποιο? Για το λόγο που η Ειρήνη Ανδρέου υπέβαλε παραίτηση αμέσως μετά που συνάντησε τον Ξένο στο βουνό. Εσύ δεν ήξερες τίποτα για τον Ξένο, εντάξει? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, Ειρήνη. Ναι, και αυτό. Δεν θέλω να έχεις μπελάδες εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Αν ήθελα να το είχα πει, ρε Ειρήνη. Στέφανε, δεν το έκανες για μένα. Γιατί σου ζήτησα εγώ και τώρα σου ζητάω αυτό. Εσύ δεν ήξερες τίποτα, εντάξει? Υπαστηνόμαι. Ναι. Ναι. Τη ρώτησα αν υπήρχε κάποιος λόγος, αλλά αρνήθηκε να μου πει. Κυρία Διογένους. Κρίστια, τι κάνεις εσύ εδώ? Είμαι η δικηγόρος του Θέμη Κασιμάτη. Δεν ήξερα ότι αναλάβατε εσείς τις ανακρίσεις. Ναι, έχω τη χαρά. Έμαθα ότι τώρα δίνει την κατάθεσή του ο Ξένος. Ναι, και θα έρθει η δική σας σειρά μόλις τελειώσουμε. Πες τους να σου δείξουν που περιμένει ο πελάτης σου. Γνωρίζετε την κυρία Ιωάννου, βλέπω. Ναι, από μια υπόθεση 6 χρόνια πριν. Τι υπόθεση, αν επιτρέπετε? Φόνου. Η κυρία Ιωάννου ήταν συνήγορος υπεράσπισης ενός δολοφόνου, τον οποίον κατάφερε να αθώσει. Θες καφέ? Όχι. Ενώ θα ήθελα να πιω μαζί σου, αλλά πρέπει να φύγω. Λοιπόν, τι λες, πάμε να φύγουμε κάπου? Μου έχουν λείψει μερικές μέρες μαζί σου, αγκαλιά σε μια παραλία. Πάμε Κρήτη? Έχεις ξαναπάει? Όχι. Είναι πανέμορφη, άκουσα, αν και δεν έχω πάει. Και δουλειά? Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Και έτσι κι αλλιώς ακόμα ψάχνουμε κατασκευαστική. Α, ο Ξένος δεν μου απάντησε. Και πέρασα από τον Μάρκο να το ρωτήσω. Α, ναι, και τι σου είπε? Είχε κάποια προβλήματα ο Ξένος, λέει. Δεν μου είπε τι. Αλλά θα με πάρει τηλέφωνο σύντομα. Ή και αν σε πάρει ότι είμαστε στο ταξίδι? Τότε θα πρέπει να περιμένει μέχρι να γυρίσω. Λοιπόν, τι λες, φεύγουμε αύριο? Αύριο, τόσο νωρίς? Γιατί να περιμένουμε? Εγώ θα τα κανονίσω όλα. Εσύ απλά μάζεψε λίγα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Ναι, έχω αργήσει και θα με βρεις. Εγώ θα βρω τα εισιτήρια. Εσύ ψάξεις σε ποιο μέρος της Κρήτης θες να πας. Δεν το νομίζω. Το ξέρω. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν ξέρω τι έμαθες ή τι σου είπαν, αλλά η Κρίστια δεν τον έχει ξαναδεί. Μάρκο, ο Παύλος και η Κρίστια τα είχανε. Είχανε σχέση παλιά. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις γιατί δεν σου είπε η Κρίστια. Να καταλάβω τι κάνουν τόσες ώρες εκεί μέσα. Αφού τους είπα ότι πήγα να με σκοτώσει 3 φορές.
Και την παραδέχτηκε μπροστά μου ότι σκότωσε τη Μαρίνα Βέρμου και τον Νικήτα. Τι άλλο θέλουν για να τον συλλάβουνε? Θέλω να μην ξεχνάς ότι εσύ μας είπες ότι ο ξένος θα τα ρίξει όλα πάνω στην Εύα και θα πει ότι η Εύα σκότωσε τον Νικήτα. Ε? Και αυτή είναι τόσο ηλίθια να τον πιστέψουνε? Ελπίζω πως όχι. Και δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να τον κάνουν να ομολογήσει. Και αυτή γιατί δεν τον αναγκάζουν να το κάνει? Τόσο δύσκολο είναι πια. Και αυτή η Κρίστια που είναι? Θα πρέπει να είναι εδώ να κάνει κάτι να βοηθήσει. Επιτέλους ήρθες. Συγγνώμη που άρχισα. Καθυστέρησα στο δικαστήριο, αλλά μου είπαν ότι ο ξένος ακόμη καταθέτει. Αυτό λέγαμε τώρα. Ότι είναι τόσες ώρες εκεί πέρα μέσα και δεν τον έχουν καταφέρει να ομολογήσει ακόμη. Δεν είναι τόσο εύκολο, κυρία Αβράμη. Της το είπα ήδη και της εξήγησα μάλιστα την τακτική που ακολουθεί ο ξένος για να τα ρίξει όλα πάνω στην Εύα, αλλά... Το καλό είναι ότι γνωρίζω την ανακρίτρια, του Λουκία Διογένους. Προσωπικά εννοείς? Από μια παλιά υπόθεση φόνου που είχα αναλάβει. Είναι πολύ έξυπνη, έχει πείρα και ένστικτο. Δεν πρόκειται να αφήσει τον ξένο να ξεφύγει τόσο εύκολα. Συγγνώμη. Έλα, Μαρκό. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, είμαι στο τμήμα. Για την ανάκριση? Ναι. Είναι και ο ξένος εκεί? Ναι, καταθέτει τώρα. Να σε πάρω τηλέφωνο το τελειώσω? Ναι, δηλαδή... Τι? Τίποτα, άστο. Πάρε με όταν τελειώσεις. Τι έγινε, ακούγεσαι ανήσυχος? Ναι, κάτι έγινε, αλλά... Πάρε με όταν τελειώσεις, θα τα πούμε από κοντά, ναι. Εντάξει. Τι έγινε, Κρίστια? Τόσο ωραίο βίντεο, δεν το είδες? Δεν θα πεις κάτι? Δεν θα αντιδράσεις, καλή μου φίλη? Καλό μου φίδι? Άσε το μαγείρεμα τώρα. Πες μου γι' αυτό τον Αντώνη. Δεν το βάζεις εύκολα κάτω, έτσι? Για να έχεις τη φωτογραφία του από το 90 και να την κοιτάς, ήταν σημαντικός για σένα. Ναι, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι ήταν σημαντικός. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Αλήθεια? Νόμιζα πως ήταν ο μπαμπάς. Παντρευτήκατε όταν ήσουν πολύ μικρή. Πόσο ήσουνα, 20? 19. Πιπίνη με πήρε και κοίτα πώς με κατάντησε. Μια χαρά είσαι. Κούκλα. Πολύ καλύτερη από πολλές τριαντάρες. Α, τριαντάρες ακούω. Mm-hmm. Είδες, όταν έχεις παιδάκι που σ' αγαπάει. Έτσι θα σου λέει και εσένα το δικό σου το πιτσιρίκι μεθαύριο. Ναι, αλλά άστα τώρα αυτά, μην αλλάζεις κουβέντα. Πες μου, αυτό τον Αντώνη, τον ήξερες πριν γνωρίσεις τον μπαμπά δηλαδή? Ναι. Μέναμε στην ίδια γειτονιά, στην Πάφο. Αυτός ήταν 22, εγώ ήμουν 16. Και μια μέρα, καθώς γυρνούσα από το σχολείο, αυτός είχε ένα μηχανάκι. Έκανε κάτι φιγούρες και ξαφνικά... Πάρ τον κάτω. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Τι ρομαντικό. Ναι, ρομαντικό το λες. Πήρα μια τρόμα, άρα τρέχω πάνω του, σηκώ πάνω του, λέω, είσαι καλά, ρε, τι έπαθες? Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, μου είπε. Και ντράπηκε. Κοιταχτήκαμε και αυτό ήταν. Τον ερωτεύτηκα αμέσως. Και αυτός? Νομίζω και αυτός το ίδιο. Τι ωραία. Ναι. Όταν ξαναβρεθήκαμε, καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε στιγμή ο ένας χωρίς τον άλλο. Και μετά? Και μετά τα φέρα έτσι κολοζωή. Που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Γιατί, τι έγινε? Χριστόφορε, σαν δικηγόρος θεωρώ ότι κάνεις λάθος έτσι όπως το χειρίζεσαι. Το ξέρω. Ναι, αν πεις όμως αυτά που έχεις θυμηθεί και για το ημερολόγιο της Βαγγελιώτης. Μπένθδα που είπαμε, Νικόλα. Ωραία, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε αφήσω να μπλέξεις περισσότερο όπως έχεις μπλέξει. Τη Διογένους την ξέρω. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Και θα πιέσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει για να σε αναγκάσει να πεις ότι είσαι ο Κυριάκος Βασιλείου. Μας πιέσει. Αν σπάσεις όμως.
Αν πεις πράγματα που δεν πρέπει, τότε δεν θα μπορέσεις να τα πάρεις πίσω. Το μόνο που μπορεί να σπάσει, Νικόλα, είναι η κεφάλα μου, οπότε μην ανησυχείς. Μάλιστα. Είστε καλύτερα, κύριε Ξένο. Μάλιστα. Λοιπόν, η Έλενα Αβραμή κατήγγειλε ότι πριν από ένα μήνα περίπου μπήκατε στο σπίτι της με όπλο και απειλήσατε να τη σκοτώσετε αν δεν αφήσει ήσυχη την Ειρήνη Ανδρέου. Είναι αλήθεια? Όχι. Επίσης κατήγγειλε ότι την αρπάξατε από το λαιμό έξω από το νοσοκομείο που νοσηλευότανε η Ειρήνη Ανδρέου και απειλήσατε να τη σκοτώσετε αν πάθει κάτι το μωρό της Ειρήνης. Είναι αλήθεια? Όχι. Και τέλος η σημερινή της καταγγελία όπου λέει ότι προσπαθήσατε να τη στραγγαλίσετε τα ξημερώματα στο σπίτι της. Ούτε αυτό είναι αλήθεια? Ούτε. Πού ήσασταν σήμερα τα ξημερώματα, κύριε Ξένο? Στο κρεβάτι μου. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό? Όχι, όχι, ήμουν μόνος μου. Το παιδί μου είχε πάει να κοιμηθεί σε ένα φίλο του. Γιατί δεν μπορούσατε να είστε μαζί με τον Αντώνη? Τι έγινε? Τι έγινε? Τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά, πέρασαν. Σημασία έχει ότι παντρεύτηκα τον Αρίστο και μετά ήρθε στη ζωή μου εσύ. Που είσαι η μοναδική μου αγάπη και η προτεραιότητά μου. Εντάξει. Και πού βρίσκεται τώρα αυτός ο Αντώνης? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι όταν χωρίσαμε έφυγε για το εξωτερικό. Και δεν τον ξαναείδα ποτέ. Πού πήγε? Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που μου απόμενε από αυτόν ήταν εκείνη η φωτογραφία που είδες. Λοιπόν, άντε τώρα, φτάνει να μαγειρέψουμε γιατί δεν έχεις να φας. Θα σε βοηθήσω. Όχι, εσύ θα κάτσεις τα αυγά σου. Αλλιώς θα σου φτιάξω λουβιά με λάχανα. Όχι, δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Μαμά, ξέρεις που είναι ο Αριστός? Όχι, κοριτσάκι μου, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Γιατί? Ένα, θα ήθελα να το πω για το μωρό. Θα χαιρόταν πολύ. Οι απειλές σας στην Έλενα Αβράμη, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, έχουν πάντα σχέση με την Ειρήνη Ανδρέου. Θέλετε να την κρατήσετε μακριά της και να την έχετε με το μέρος σας γιατί είναι κόρη σας. Ο πελάτης μου ήδη κατέθεσε πως δεν θυμάται αν είναι ο Κυριάκος Βασιλείου. Γι' αυτό ήρθε και σας βρήκε στο βουνό η Ειρήνη Ανδρέου, κύριε Ξένο. Ήξερε που βρίσκεστε γιατί γνώριζε ήδη από την ημέρα της έκρηξης ποιος είστε. Γι' αυτό ζήτησε να παραιτηθεί από το σώμα. Γιατί δεν δήλωσε στην κατάθεσή της ότι είσαι ο πατέρας της? Ο πελάτης μου δεν έχει ιδέα για το λόγο της παρέτησης της υπαστηνόμου. Και απειλείται όποιον τολμήσει να την πειράξει, να την απομακρύνει από εσάς, επειδή είστε πατέρας της και είναι κόρη σας, έτσι δεν είναι? Σας είπαμε ήδη... Είναι κόρη σας η Ειρήνη Ανδρέου, κύριε Ξένο, ή δεν είναι? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Ναι, είναι. Άρα είστε ο Κυριάκος Βασιλείου. Είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου. Σύμφωνα με την Εύα που πίστευε ότι με αναγνώρισε, η Ειρήνη είναι κόρη της Εύας. Άρα εγώ αν είμαι ο Κυριάκος, η Ειρήνη είναι και δικό μου παιδί, όπως και ο Μάρκος. Εγώ όμως δεν θυμάμαι αν είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου, ούτε θυμάμαι αν σκότωσα τον Νικητά Αβραμή. Αυτό που μόλις είπε ο πελάτης μου, νομίζω ότι είναι σαφές και ξεκάθαρο. Η κατάθεση του Χριστόφορου Ξένου ολοκληρώθηκε. Κύριε Ξένο, μην απομακρυνθείτε και μη φύγετε από τη χώρα όσο διαρκεί η ανακριτική διαδικασία. Εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα κληθείτε να ξανακαταθέσετε. Είναι σαφές και ξεκάθαρο? Κύριε Ξένο, θα πρέπει να σας ζητήσω να περιμένετε λίγο έξω για να υπογράψετε την κατάθεση.
κυρία Δημητρίου. Δημητρίου. Αμάλα. Σας είδα από μακριά. Ναι, ήρθα... Ήρθα για σένα. Ήθελα να δω πώς είσαι και τι κάνεις. Μπαμπά. Φεύγω. Καλά έκανες και πήρες άδεια από τη δουλειά σου. Μείνε μέσα και μην πας πουθενά. Κι αν συμβεί κάτι, με παίρνεις αμέσως. Άκουσες? Αμέσως. Θέλω να μάθω τι γίνεται. Πες μου. Πήγαινε μάλιστα τα πράγματά σου τώρα. Πού πας? Στη δουλειά σου. Αφού δεν μου λες εσύ, θα το δείξω στους συναδέλφους να μου πούν αυτή τι είναι. Κάνε αυτό που σου λέω. Τ' άκουσες? Είναι αλήθεια. Τον σκότωσε αυτό τον Ηλία. Μαρίλια! Πες μου, γαμώτο, το έκανες ή όχι? Ναι, το έκανα, ναι. Τον σκότωσα, εντάξει, για να σε σώσω. Όλα εντάξει? Θέλω να καπνίσω. Έχει ένα μπαλκονάκι εδώ δεξιά. Το έκοψα πριν από 7 χρόνια. Και πάρα πολύ καλά κάνατε. Κακή συνήθεια. Σε 10 λεπτά να προσέλθει ο Κασιμάτης με τη δικηγόρο του. Σε ψάχνα. Έλα, γιατί τι έγινε? Έψαξα κι άλλο για αυτή τη Δημητρίου που μου είπες, σε σχέση με το αν το κοριτσάκι που υιοθέτησαν μένει ακόμη μαζί τους. Ναι, και? Δεν βρήκα κάτι γι' αυτό, αλλά βρήκα κάτι άλλο. Τι? Ο άντρας της πριν 2 χρόνια είχε ένα τροχαίο, σοβαρό. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και το κοριτσάκι που είχαν υιοθετήσει. Και πώς είναι, ο άντρας της και το παιδάκι? Όχι, 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 δεν σκοτώθηκαν. Τραυματίστηκαν όμως σοβαρά και οι δύο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά τώρα? Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι γι' αυτό, γιατί ο αρχηγός με έβαλε να κάνω κάτι άλλο. Θα το ψάξω όμως και θα σου πω. Εσύ, πώς τα πας με τις ανακρίσεις? Με τρώει μαρμάγκα. Λοιπόν, ψάξ' το και ενημέρωσέ με, εντάξει? Ναι, θα το ψάξω, σου είπα. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε, αλλά έμπλεξε με τη δουλειά και καταλαβαίνεις. Το σχολείο πώς πάει, η ζωή με τον Στέφανο? Καλά, με το σχολείο είναι λίγο δύσκολα. Έχω μείνει πίσω, αλλά θα τα καταφέρω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είσαι έξυπνο, κορίτσι. Με το Στέφανο όλα εντάξει? Έχουμε μοιράσει τις δουλειές. Εγώ μαγειρεύω όταν έχω χρόνο, αυτός πλύνει τα πιάτα. Εγώ βάζω πλυντήριο, αυτός απλώνει. Θα ήθελες να μείνεις μαζί του μόνιμα, ε? Θα μας βοηθήσετε να γίνει αυτό. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Θέλω πολύ να το κάνω. Να μείνεις με το Στέφανο μόνιμα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί? Γιατί δεν αποφασίζω εγώ, αλλά το δικαστήριο.
Αν είσαι σπίτι στο δικαστήριο, ότι ο Στέφανος με αγαπάει σαν πατέρας, το δικαστήριο θα σας ακούσει. Σας παρακαλώ, αν πάω πίσω στη θηρία, θα πεθάνω. Αλήθεια σας λέω. Δεν θα πας πίσω στη θηρία, ναι. Μην ανησυχείς. Θα κάνω τα πάντα για να μην γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, είναι εντάξει. Μπορείς να την υπογράψεις. Αν χρειαστεί να καταθέσουμε ξανά, θα παρακαλούσα να ειδοποιηθούμε εγκαίρως αυτή τη φορά, ε. Αν γίνεται. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά της κυρίας ανακρίτριας. Πάμε. Η Διογένος θα σε καλέσει ξανά. Μετά τις καταθέσεις του Κασιμάτη και της Αβράμη θα είναι πολύ πιο πιεστική από ό,τι ήταν σήμερα. Ο Νικόλα, ξέρω ότι κάνω δύσκολη τη δουλειά σου, αλλά θα επιμείνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι αν είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου κι αν έκανα εκείνο το καταραμένο του φόνο. Εκτός αν... Τι, αν τι. Αν βρεθούν αποδείξεις ότι το φόνο τον έκανε η Βαγγελιό. Σαν τι αποδείξεις. Ο μόνος που ήταν μπροστά ήταν ο Μάρκος. 5 χρονών, τίποτα δεν θυμάται. Κάποιο τρόπο θα υπάρχει να το πω. Δεν υπάρχει, Νικόλα. Δεν υπάρχει, άκου που σου λέω. Γι' αυτό άσε να επιμείνω σε αυτά που είπα σήμερα και ας τη Διογένου να ψάχνει να βρει τρόπο για αποδείξεις. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει εγώ να φύγω να πάω κάπου. Σε ευχαριστώ για σήμερα. Με σκαρά. Χριστόφορε. Πήρα το μήνυμά σου. Θα τα πούμε σύντομα, μπάτσε. Περιμένω. Έλα, παπά. Έλα, κορίτσι μου, είσαι καλά. Σε πήρα κάνα δύο φορές από το πρωί, δεν απαντούσες, ανησύχησα. Πριν λίγο ξύπνησα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες και πήρα ένα χάπι κατά τις 5. Χάπι, τι χάπι. Μπαμπά, χαλάρωσε. Για να κοιμηθώ το πήρα. Δεν παίρνω ουσίες. Δεν είπα, αγάπη μου, αυτό. Απλώς θυμάσαι τι είπε ο γιατρός τότε. Να είσαι προσεκτική με τα χάπια. Τότε απόψε θα κάτσω ξάγρυπνη. Και θα περιμένω να μπουν μέσα να μας σκοτώσουν. Μαρίλια, τα είπαμε αυτά. Συγγνώμη. Μα ανησυχείς για μένα, το ξέρω. Δεν πρόκειται να ξαμπεί κανένα στο σπίτι. Και δεν θα γίνει τίποτα άλλο, εντάξει. Γιατί θα τα κανονίσεις όλα εσύ και δεν μου λες πώς. Αγάπη μου, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Λοιπόν, σας αφήσω γιατί έχω δουλειά. Εσύ μείνε μέσα, θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Ναι. Ενοχλώ. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κατάθεση του ξένου ολοκληρώθηκε. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Θεωρώ ότι θα κληθεί ξανά μετά την κατάθεση του Θέμη Κασιμάτη που είναι σε λίγο και της Έλληνας Αβράμη. Να υποθέσω δηλαδή ότι ο ξένος δεν ομολόγησε το φόνο του Αβράμ. Υποστηρίζει ότι δεν θυμάται αν είναι ο Κυριάκος Βασιλείου ή αν έκανε το φόνο. Πολύ βολικό. Αρνήθηκε επίσης όλες τις απόπειρες εναντίον της Αβράμη. Κυρία Διογένους, δεν ξέρω αν καταλάβατε με ποιον έχετε να κάνετε. Ο ξένος είναι ακόμα ύποπτος μαζί με τον τσιράκι του, τον Φίλιππο τον Λεμπέση, για το φόνο του Γιάννου Πολυβίου και για το φόνο κάποιου Ηλία Ευαγγέλου, ανθρώπου του γνωστού εμπόρου ναρκωτικών Πέτρου Χρυσοχώου. Μάλιστα. Ο Πολυβίου, από ό,τι ξέρω, ήταν βρώμικος, όσο για τον άλλον τον άνθρωπο του Χρυσοχώου.
Νομίζω πως ωφέλησε την κοινωνία αν τον έβγαλε από τη μέση. Αστείευομαι φυσικά. Δεν είναι ώρα για αστεία όμως. Έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ επικίνδυνο άτομο που δεν θα δίσταζε να βγάλει από τη μέση εμψυχρό όποιον του μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο ή του χαλάει τα σχέδια. Προσπαθείτε να με τρομάξετε, αστυνόμε. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι εγκληματίας. Είναι ο Κυριάκος Βασιλείου. Και κρύβεται πίσω από την υποτιθέμενη αμνησία για να την γλιτώσει για ένα φόνο που έγινε πριν 26 χρόνια. Στο χέρι σας είναι να τον εμποδίσετε. Μάλιστα. Θα το φροντίσω. Μην ανησυχείτε. Ζητώ την κατανόησή σας επίσης που σας στέρισα τον υπαστυνόμο Πετράτο. Όμως γνωρίζει πολύ καλά όλες τις υποθέσεις που αναφέρατε και επίσης γνωρίζει τον ίδιο τον ξένο. Συνεπώς η αντικειμενική του εκτίμηση μου είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Για λίγο, όπως κάναμε εγώ και η μάνα μου. Τουλάχιστον μέχρι να τους πιάσουν και να λυθεί όλο αυτό. Κι αν δεν τους πιάσουν, και ο πατέρας μου πάθει κάτι, όπως ο δικός σου. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Εσύ. Εσύ γιατί. Τι σχέση έχεις με όλα αυτά. Τίποτα. Πρέπει να φύγω. Πού θα πας, σπίτι σου. Θα είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Έλα Μαριλία, σε παίρνω και δεν απαντάς. Πάρε με να μου πεις πώς είσαι. Και τι έγινε τελικά με τον πατέρα σου και αυτά που λέγαμε. Πάρε με να μου πεις πώς είσαι και τι έγινε τελικά με τον πατέρα σου και αυτά που λέγαμε. Λονά. Πώς είσαι? Κουρεύτηκες. Ναι. Μου την έδωσε για πάντα πάρω. Θέλω να φύγουμε, Άρη. Να φύγουμε. Ναι. Μπορούμε να πάμε ένα ταξίδι, να ξεχαστείς. Να φύγουμε από την Κύπρο. Δεν θέλω να μείνω όλο εδώ. Τι θα να απαντάς? Δεν μπορεί να μην το είδες. Γιατί δεν απαντάς? Άρα λοιπόν από αυτά που μας είπατε, η γυναίκα σας η Εύα ήταν σίγουρη ότι αναγνώρισε τον Κυριάκο στο πρόσωπο του ξένου. Ναι, ήταν απόλυτα σίγουρη. Μπορεί να είχαν περάσει 25 χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξεχνάς τον άνθρωπο που σου έκανε ένα τόσο μεγάλο κακό. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε.
Για να δούμε τώρα τι θα κάνεις. Για να δούμε τώρα τι θα κάνεις, κουκλίτσα μου. Τι έγινε, αγάπη μου? Δεν το είδες το βίντεό μας? Δεν θα μου γράψεις κάτι γι' αυτό? Δεν θα πεις κάτι? Με πήρε τηλέφωνο η Κρίστια το μεσημέρι για να με ευχαριστήσει για το δώρο που της πήγες. Της άρεσε? Είπε πως είναι πολύ ακριβό και δεν μπορεί να το δεχτεί. Αλήθεια? Εντάξει, δεν έδωσε και τόσα πολλά. Εντάξει, μπορεί να μην έδωσες πολλά, αλλά δεν έδωσες και λίγα. Τα χρυσά κοσμήματα δεν είναι και φτηνά. Δεν ήταν φτηνό. Αλλά εντάξει, δεν ξόδεψα και μια περιουσία. Το είδα, σκέφτηκα ότι θα σ' άρεσε και σένα και το πήρα. Δεν έδωσα τόση σημασία στην τιμή. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πως συνέφερε σε δύσκολη θέση. Χλωή, μου είπες να πάω να της πάρω κάτι γιατί δεν μπορούσες να βγεις και να της το δώσω. Το έκανα. Και τώρα μου τη λες και από πάνω για τα λεφτά. Όλα καλά? Κυρία Ιωάννου, συμβαίνει κάτι? Όχι. Όλα εντάξει. Μπορούμε να συνεχίσουμε δηλαδή? Ναι, φυσικά. Άρα λοιπόν, ο Χριστόφορος Ξένος παραδέχθηκε στην Εύα ότι ήταν ο Κυριάκος Βασιλείου. Στην αρχή το είχε αρνηθεί. Είπε ότι δεν θυμόταν. Μετά είχε θυμηθεί κάποια πράγματα από τη ζωή τους, διάφορα περιστατικά. Τους καυγάδες που γινόντουσαν στο σπίτι, που τη χτυπούσε. Ήταν πάρα πολύ βίαιος και με την Εύα και με τον Μιχάλη. Μου τα είπε η Εύα όλα αυτά. Να υποθέσω ότι ο Ξένος δεν σας τα είπε αυτά, ε? Σας είπε μόνο ότι η Εύα σκότωσε τον Νικήτα Αβραάμ. Σωστά? Τι είπατε ότι είπε ο Ξένος σε εμάς? Ότι δεν σκότωσε αυτός τον Νικήτα Αβραάμ. Ότι το έκανε η Εύα. Δεν σας είπε τίποτα γι' αυτό στην κατάθεσή του? Πρώτη φορά το ακούω. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι σας λέμε ψέματα. Δεν είπα τίποτα. Ούτε για το ημερολόγιο, ούτε για αυτό που θυμήθηκα. Και εσύ το ίδιο θα κάνεις όταν σε καλέσω. Δεν θα πεις τίποτα. Τα έχει αναλάβει όλο ο πατέρας μου. Και όλα είναι εντάξει. Τι εντάξει, ρε Μαρίλια? Εδώ φοβάσαι να ανοίξει την πόρτα. Πού είναι το εντάξει? Βρήκε κάτι στο σακάκι του, του Μαλτέζου. Δηλαδή ήθελα να το πάρει στο καθαριστήριο. Τι βρήκε, Άρη? Ένα σημείωμα. Έμαθα τι έγινε με το τροχαίο του άντρα της Δημητρίου. Ναι, είχα ένα κοριτσάκι που δεν το έχω πια. Πέθανε. Τι θα γίνει με σένα και τον άντρα μου? Τι εννοείς? Είναι επιγόνα. Πρέπει να συναντηθούμε. Είσαι. Ακούγωσουν ανήσυχη στο τηλέφωνο.